Η Ένωση Κυριών Δράμα, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, διοργανώνει διάλεξη με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να κάνω έκκληση στους γονείς να φέρουν και τα παιδιά μαζί τους, έτσι ώστε να μάθουν τι είναι, γιατί το θέμα είναι το bullying, και να μάθουν πώς να μπορούν να αντισταθούν ή πώς πρέπει να διαχειριστούν την τυχόν περιπέτεια που θα αντιμετωπίσουν. Ο μιλητής της διάλεξης θα είναι ο γνωστός καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γιώργος Παυλίδης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στα μέσα ενημέρωσης, τόνισε το μέγεθος του προβλήματος. Η προσωπικότητα του κάθε παιδιού σφυριλατείται κατά 80% από την οικογένεια και κατά 20% από τους διδασκάλους. Άρα δεν μετρούν τα λόγια σε αυτές τις καταστάσεις, μετρούν τα έργα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι παρόντες οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, διότι με το έργο τους θα δείξουν στα παιδιά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Το θέμα του σχολικού εκφοβισμού στις μέρες μας δυστυχώς μεγενθύνεται, άρα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα τους ώστε να το περιορίσουμε, δίνοντας στα παιδιά να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει. Τα περιστατικά βίας μεταξύ των μαθητών ξεκινούν από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα. Με την διπλή μου ιδιότητα, τόσο ως Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, αλλά και ως Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος της Δράμας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους δραμηνούς συμπολίτες μας ότι η ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας, όπου υπηρετούμε, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση τέτοιου είδους κοινωνικών φαινομένων, κυρίως όμως μέσω της πρόληψης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων, φορέων, εκπαιδευτικών, γονέων. Γι' αυτό άλλωστε και συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην τόσο αυτή σημαντική ημερίδα.